η τάση είναι πτωτική. Αυτές τις μέρες που μιλάμε είναι πτωτική. Ναι. Πέρυσι... Και ήταν πτωτική από τη μέρα που έγινε στη Σαουδική Αραβία αυτό το πανηγύρι. Ναι. Ήταν είχε μία αύξηση 4-5 ημερών στα δηληστήρια, και η οποία δεν έφτασε ουσιαστικά στον καταναλωτή. Ναι. Έχουμε μία πτωτική τάση εδώ και μερικές μέρες. Ελπίζουμε, ευελπιστούμε να μην αλλάξει κάτι. Το πετρέλαιο είναι φθηνότερο από πέρσι περίπου 13 λεπτά, 130 ευρώ το χιλιόλιτρο. 13 λεπτά σε σχέση με πέρυσι φθηνότερο. Ναι, βέβαια. Α, μάλιστα. Ευχάριστο αυτό. Αρκετά φθηνότερο. Ευχάριστο αυτό. Ευχάριστα τα νέα. Ναι, είναι αρκετά φθηνότερο. Δεν ξέρω γιατί διαρρέει συνέχεια. Και με ρωτάνε πολλοί συναδελφοί σας. Ξέρετε κάτι, και εγώ είχα την εντύπωση ότι η τιμή του θα είναι υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Γι' αυτό βιάστηκα τώρα να σας ρωτήσω. Ναι, είχα την εντύπωση ότι ανέβηκε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα το διευκρινίσουμε. Να το διευκρινίσουμε, ναι, ναι. Από κάπου διέρευσε αυτό. Με ρωτάνε συνέχεια ότι είναι, γιατί είναι ακριβότερο. Είναι φθηνότερο και σημαντικά φθηνότερο το καύσιμο. Και αυτό που θα σας έλεγα, συνεχίζει το έτοιμά μας για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε όλα τα στάδια, για όλους τους καταναλωτές. Ναι, είχατε και μία ανακοίνωση πάλι, έτσι, για το θέμα. Ναι. Γιατί είναι άδικο για τους καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανση να υπερφορολογούνται για το αγαθό αυτό πολύ περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Και μάλιστα όταν δεν έχουν πρόσβαση στο εισαγωγό φυσικού αερίου. Τώρα... να ξαναγυρίσουμε όπως ξαναγυρίσαμε τα τελευταία χρόνια στο 40 που καίμε ξύλα και πέλετ και τι άλλο καίγεται κτλ. Νομίζω ότι δεν είναι και σωστό για την πιστεύετε για την χώρα θα το δουν αυτό, θα εισακουστούν όλα αυτά που φωνάζετε κι εσείς, αλλά και ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας πολίτης. Δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κυβέρνηση στοχεύει να κάνει κάποιες αλλαγές όσον αφορά το επίδομα του πετρελαίου. Από εκεί πέρα δεν ακούσαμε κάτι άλλο. Πολύ σωστά μιλάτε. Θα σας πω την άποψή μου. Ναι. Αυτό που έγινε με το πετρέλαιο θέρμανση ήταν μια αλητεία. Βρέθηκε ευκαιρία και αυξήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και έχασε το κράτος τότε 300 εκατομμύρια και αναγκάστηκε να κόψει τις συντάξεις όταν εξομοίωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, γιατί νόμιζε ότι θα πατάξει το λαθρεμπόριο. Ναι, από το λαθρεμπόριο φύγανε 2 δισεκατομμύρια λίτρα πετρελαίου θέρμανσης και δεν επανήλθαν ποτέ με κανένα άλλο καύσιμο. Συνεπώς, από προσανατολίστηκε ο κόσμος. Δώρο-άδωρο λέτε ότι έγινε έτσι. Βεβαίως, ναι. Του φορέσανε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και όλα αυτά για ποιο λόγο, για να γίνει σπέκουλα υπέρ του φυσικού αερίου. Διότι η κυρία Μποτίτση, αν το πετρέλαιο δεν ήταν τόσο πολύ ακριβό, δεν θα δαπανούσε κανείς χρήματα να πάει να πληρώσει τόσα λεφτά για να βάλει φυσικό αέριο. Εννοείται, γιατί και η εγκατάσταση του φυσικού αερίου κοστίζει. Είναι φθηνότερο, εννοείται, αλλά χρειάζονται και κάποια χρήματα για να ξεκινήσεις, έτσι, την ώρα. Δεν είναι φθηνότερο, καταντήσαν ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμασης. Ναι, το πετρέλαιο θέρμασης δεν είναι ακριβό. Η φυσιολογική τιμή είναι στα 7-8 λεπτά. Στα 70-80 λεπτά. Αυτή είναι η τιμή του. Και είναι πάρα πολύ κοντά στο φυσικό αέριο. Αυτό θα ήταν εφικτό για κάθε Έλληνα, έτσι, τα 70-80, βέβαια. Μα να σας πω. Ο κόσμος ξεχνάει ότι υπάρχουν και επιχειρήσεις στην επαρχία οι οποίες για την ενέργειά τους καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης. Και αυτές καθίστανται μη ανταγωνιστικές εν σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο. Και είναι άδικο. Όπως επίσης και στο υγραέριο. Το υγραέριο είναι πάρα πολύ φθηνό. Αλλά έχουμε στρέψει στον καταναλωτή την προσοχή του με τις έννοιες λαθρεμπόριο και τα λοιπά στο πετρέλαιο θέρμανσης και έχουν ανθίσει όλα τα υπόλοιπα, στα οποία πρέπει να σας πω και να ρωτήσετε κι εσείς κάποιον όταν έχετε υλικό από το φυσικό αέριο. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε η ακριβότερη χώρα στο φυσικό αέριο και κανείς δεν το αναδεικνύει. Γιατί όλοι το κάνουμε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι, αναπόφευκτα, ναι. Αναπόφευκτα, ναι. Εντάξει. Ναι. Και άρα αυτά είναι τα παρατράγουδα της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του άδικου αυτού φόρου, όπως αποδείχθηκε. Πού παραμένει όμως. Πού παραμένει. Αδίκως. Και τώρα προσπαθούμε να δώσουμε ένα. Να πούμε ότι θα δώσουμε επίδομα. Το επίδομα είναι κουτσό. Ξέρετε γιατί. Γιατί το δίνει για ορισμένη ποσότητα και για ορισμένα μέτρα. Ναι. Άρα συνεπώς στην επαρχία, ιδιαίτερα που έχει μεγάλα σπίτια και έχει μεγαλύτερη καύση και του πλέον θα σου δώσω μέχρι 1500 λίτρα ενώ καταναλώνει 3000 λίτρα, δεν του δίνεις αύξηση. Μείωση του δίνεις στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ναι. Του μειώνεις το επίδομα. Όχι την αύξηση του. Του μειώνεις το επίδομα. Του δίνεις λιγότερο γιατί του δίνεις για λιγότερα μέτρα. Τον κοροϊδεύεις μόνο. Κοντολογείς. Όχι τον κοροϊδεύεις. Κοροϊδεύεις τον κόσμο γιατί αυτό που λες εγώ αυξάνω το επίδομα είναι μία μούφα. Ναι, τα καλά νέα είναι βέβαια ότι θα πληρώνεται από τον Οκτώβριο, Φερρυπίν, και όχι όπως είδαμε πέρυσι να πληρώνεται μέχρι και το καλοκαίρι το επίδομα. Καλά, αυτά ήταν. Οπότε είναι. Άλλο.
άλλη γελοιότητα αυτή να πάρει όλο το πετρέλαιο τον Ιανουάριο και να το πάρει τον Ιούνιο. Τα επιδόματα είναι χάνζαπλα τώρα στην πληγή. Το καταλαβαίνουμε, κύριε Κιούτση. Ναι, άρα μην προσανατολίζουμε τον κόσμο. Ο στόχος είναι πολύ συγκεκριμένος και το αίτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γιατί είναι άδικο. Και αντισταγματικά άδικο, διότι εδώ δεν μιλάμε για βόλτα ή για διασκέδαση. Εδώ μιλάμε για ένα αγαθό που λέγεται θέρμανση. Και ο άλλος το έχει ανάγκη. Και το στερούνται πάρα πολύ, δυστυχώς. Και φέτος θα το στερηθούν πολύ, κύριε Κιούτση. Έτσι ακριβώς. Εσείς βλέπετε. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση για πράγματα τα οποία είναι ανώμια. Ναι. Να δούμε πώς θα κινηθούν. Θα τα πούμε με το ξεκίνημα, με την έναρξη. Να δούμε τι ανταπόκριση θα υπάρχει και από τον κόσμο. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κιούρτση. Να δούμε πώς είναι ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.